Η Ελλάδα σήμερα άντλησε από τις αγορές μέσω της έκδοσης δεκαετούς ομολόγου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο περίπου 0,9%. Η ζήτηση υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή και η ποιότητα εξαιρετική. Σημειώνεται ότι κατά την σημερινή έκδοση το περιθώριο, το spread δηλαδή, μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου ήταν το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί τα τελευταία έτη. Επέστρεψε στα επίπεδα του 2008. Περιθώριο που από το 2019 και μετά βαίνει διαρκώς μειούμενο. Επίσης, η σημερινή δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου πραγματοποιήθηκε με ιστορικά χαμηλή απόδοση, μείον 0,31%. Οι σημερινές εκδόσεις επιβεβαιώνουν ότι η χώρα κερδίζει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και επιστρέφει σταδιακά στην πλήρη κανονικότητα. Συνολικά η Ελλάδα, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, έχει αντλήσει μόνο από τις αγορές κεφαλαίου, δηλαδή με μέσο μακροπρόθεσμο δανεισμό, 27,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με ιδιαίτερα καλούς όρους. Η χώρα αξιοποίησε, εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, το ευνοϊκό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει τόσο οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, στις οποίες ενεργά συμμετέχουμε, όσο και κυρίως η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της προοπτικής της οικονομίας, χάρη στην εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και στην προσέλκυση επενδύσεων. Οι θυσίες της κοινωνίας, η αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής, η συνέπεια και η μεθοδική δουλειά του Οργανισμού Δημοσίου Χρέους και συνολικά του Υπουργείου Οικονομικών φέρνουν θετικά αποτελέσματα για την οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα. Έτσι, παρά τις αυξημένες δυσκολίες και τις απαιτήσεις περιόδου, διατηρούμε τα ταμιακά διαθέσιμα σε ασφαλές ύψος. Οι πολίτες, η κυβέρνηση και το κράτος, με την κοινή προσπάθειά μας, χτίζουμε για τη χώρα αξιοπιστία, κύρος και ισχύ. Πάνω σε αυτή τη στέρεα βάση, με σχέδιο, αυτοπεποίθηση και συστηματική και σκληρή δουλειά, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να θέσουμε άμεσα τη χώρα σε τροχιά υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.